Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι εάν, ας πούμε, πρέπει να μιλάμε εν τέλει, δεν πρέπει. Και αν πρώτα πρέπει να κάνουμε μία άσκηση και μάλιστα επιτεταμένη και μία ολοκληρωμένη, θα λέγαμε, μετάνοια και να έχουμε φτάσει σε κάποιο βαθμό πνευματικότητας, τώρα πόσο δεν μας το λένε αυτοί, που μετά θα μας δώσει το δικαίωμα να ελέγξουμε και τους άλλους. Έτσι. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως τι λένε οι Άγιοι. Αυτός μπορεί να το λέει αυτό, αλλά πού το στηρίζει. Έτσι, στην Εκκλησία δεν λέμε αυθαίρετα πράγματα, ούτε λέμε γνώμες δικές μας, ούτε απόψεις, ούτε θέσεις δικές μας, ούτε τοποθετήσεις δικές μας. Έτσι, στην Εκκλησία λέμε αυτά που λέει ο Θεός Λόγος και αυτοί που ακολουθούν το Θεό Λόγο. Οι θεολόγοι, έτσι, οι Άγιοι, οι οποίοι εμπνέονται από το Λόγο του Θεού και ζουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και οι οικουμενικές και τοπικές σύνοδοι, που επίσης ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού. Οπότε, θα πρέπει ό,τι λέμε να το τεκμηριώνουμε. Και αυτοί που μας λένε, ό,τι μας λένε, πάρα πολλά λένε, έτσι. Εσύ είσαι μπακάλις, εσύ είσαι μανάβης, δεν πρέπει να μιλάς για την πίστη. Ποιος το είπε αυτό? Ή εσύ είσαι η οικοκυρά και δεν πρέπει να αγωνείς για την πίστη. Ποιος το είπε αυτό? Ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, έτσι, από τους τελευταίους μεγάλους Αγίους μας, έλεγε ότι στους εσχάτους χρόνους, και τώρα είμαστε στους εσχάτους χρόνους, ήταν αφίβολα, αλλά και πάντα είμαστε στους εσχάτους χρόνους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Λόγος τη λέει παιδεία, εσχάτη ώρα εστί. Λοιπόν, από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Χριστός, είμαστε στα έσχατα. Τα έσχατα, τα δεύτερα έσχατα, έτσι, είναι από το χρόνο που γεννήθηκε ο Χριστός μέχρι που θα έρθει ο Αντίχριστος. Και θα ξανάρθει ο Χριστός μας, δεύτερα παρουσία. Λοιπόν, στους εσχάτους χρόνους, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, κάθε πιστός είναι υπεύθυνος για όλη την Εκκλησία. Έτσι, οπότε έχουμε να δώσουμε λόγο για όλους. Και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης λέει ότι με τρεις τρόπους μετέχουμε στην κακία, στην αμαρτία του άλλου. Παίρνουμε μερίδιο, δηλαδή, και εμείς ενοχής, όταν αμαρτάνει ο αδελφός μας. Και ποιος είναι ο τρίτος τρόπος? Είναι η σιωπή. Όταν δηλαδή αμαρτάνει ο αδελφός μας και εσύ δεν του λες τίποτα. Τον αφήνεις να γκρεμιστεί και να σκανδαλίζει και τους άλλους. Γιατί δεν γκρεμίζεται μόνος του, έτσι. Συμπαραστήρει και άλλους μαζί του. Γιατί δεν είναι κακό παράδειγμα. Οπότε εσύ θα δώσεις λόγο και για εκείνον που δεν τον βοηθάς και για τους άλλους που παρασέρνουν. Καταλαβαίνετε πώς είναι η αμαρτία μας. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Παλαμός ότι είναι το τρίτο είδος αθεΐας η σιωπή. Όταν σιωπούν. Ενώ η πίστη μας χλεβάζεται, έτσι, και η ηθική μας, η ορθόδοξη ζωή επίσης διαστρεβλώνεται και ακούγονται κηρύγματα, έτσι, αντίθετα με αυτά που είναι η αλήθεια. Έτσι, ο πρώτος τρόπος είναι όταν συμπράττουμε, βοηθάμε τον άλλο να μαρτάνει. Κάνει μια κοπέλα, ας το πούμε, έκτρωση και πας και εσύ και τη βοηθάς, κάθεσαι δίπλα της, ας πούμε. Κάνεις και εσύ έκθεση, έτσι. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν δεν πας δίπλα της να την βοηθήσεις, αλλά της λες μπράβο, καλά θα κάνεις, ναι, αφού δεν μπορείς να το μεγαλώσεις το παιδί, να είναι δυστυχισμένο το παιδί, πήγε να το πετάξεις. Την επενίζει να είναι και αυτό η ίδια αμαρτία. Και ο τρίτος είναι δεν συμπράττεις, δεν την επενείς, αλλά δεν λες και τίποτα. Σου λέει θα κάνω έκθεση και εσύ σιωπάς. Κάνεις πάλι την ίδια αμαρτία. Συμπράττεις με τη σιωπή. Οφείλεις να μιλήσεις. Δεν μιλάς γιατί έχεις εγωισμό και υπερηφάνεια και την ιδέα ότι μπορείς να κρίνεις και να κατακρίνεις. Δεν θέλω να κατακρίνω, ούτε και έχω δικαίωμα να κατακρίνω κανέναν. Εκτός της αμαρτίας. Την αμαρτία οφείλουμε να την κατακρίνουμε. Οφείλουμε να κρίνουμε για να διακρίνουμε. Όχι για να κατακρίνουμε. Και προσέξτε, είναι εντολή να κρίνουμε. Είναι και εντολή να μην κρίνουμε με την έννοια να μην κατακρίνουμε. Αλλά είναι και εντολή να κρίνουμε και να διακρίνουμε. Γιατί τι λέει ο Κύριος, στη δικαία κρίση κρίνατε. Αυτή την εντολή γιατί δεν μας τη λένε. Και θυμούνται μόνο την άλλη εντολή. Μην κρίνετε να μην κρυθείτε. Τη δικαία κρίση κρίνατε, λέει. Και όχι μόνο την κρίση που αφορά στην ενέργεια του διπλανού σου, αλλά και του ιερέου σου και του επισκόπου σου. Που κανονικά θα έπρεπε να το κάνει ο συνεπίσκοπος του. Και τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης είναι ένας απλός επίσκοπος. Θα έπρεπε οι συνεπίσκοποι του να τον ελέγχουν. Δεν το κάνουν αυτό.
θα έπρεπε να το κάνουν μετά οι ιερείς. Ούτε οι ιερείς το κάνουν. Θα το κάνει απλώς λόγος. Οφείλει να το κάνει. Έτσι αλλιώς χάνονται τα πάντα. Χάνεται η εκκλησία, όχι ως σύνολο, αλλά ως τοπική εκκλησία χάνεται μετά. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας που να λέει την αλήθεια. Οπότε και ένας που έχει καλή διάθεση δεν βρίσκει την αλήθεια και χάνεται και αυτός. Καταλάβατε. Έστω για τους λίγους που ψάχνουν την αλήθεια, μπορεί να είναι ένας στις 10.000. Οφείλεις να πεις την αλήθεια. Καταλάβατε. Για χάρη των ολίγων. Και αυτό το βλέπουμε και ο Απόστολος Παύλος το λέει, έτσι. Όσο και αν φαίνεσαι γραφικός και μωρός και ανόητος και θα σε πούνε και με άλλα χειρότερα, εσύ οφείλεις να κάνεις το που λέει ο Χριστός.